Αρχικά καλημέρα σας κύριε Ναστούλη. Η 7η γιορτή είναι γεγονός στην πόλη μας. Μετά από τόσα χρόνια πια έγινε θεσμός με τη βοήθεια όλων των φορέων που συμβάλλουν σε αυτό. Να σας πω ότι είναι μια γιορτή όπου παίρνουν μέρος εκτός από τη βιβλιοθήκη και τα τμήματα του ΚΕΠΑΠ. Η Πινακοθήκη βεβαίως έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Τα σχολεία της πόλης μας, το Λαογραφικό Μουσείο. Και βέβαια αυτή τη φορά όλοι οι Ρώσοι, και να μην παραλείψουμε να πούμε και για τον Ελληνορωσικό Σύλλογο Φιλία του Λουτρακίου με την κυρία Ελένα Ιβανόβα, που θα έχουν και αυτοί ένα ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα του τριημέρου μας. Αύριο το πρωί ξεκινά η γιορτή. Το έβριμά μας είναι ότι ο Άντερσεν γιορτάζει κάθε χρόνο τα γενέθλιά του στην Κόρινθο με τα παιδιά της πόλης μας. Οπότε αύριο με την ακολουθία του, που να σας αποκαλύψω ότι η ακολουθία είναι μια ομάδα από μικρές μπάμπουσκες, οι Ρώσοι τις λένε ματριώσκι, μια λοιπόν συνοδεία από μικρές ματριώσκι, θα επισκεφθούν τα σχολεία με τον Άντερσεν να καλέσουν τα παιδιά της πόλης μας στην μεγάλη γιορτή του Σαββάτου. Είναι ήδη ένα μικρό πανηγύρι αυτό για τα σχολεία. Έχει ενημερωθεί η πρωτοβάθμια από τη διευθύντρια, την κυρία Λύρα, να έχουμε την άδεια για να επισκεφθούμε τα σχολεία. Επίσης, αύριο θα γίνει και ο στολισμός του θεάτρου με ζωγραφιές. Όπως ήδη βλέπετε, έχουν φέρει τα παιδιά τις πρώτες. Είναι οι αφίσες των παιδιών, συμβολή στη μέρα της γιορτής. Το Σάββατο το πρωί θα έρθουν οι καλεσμένοι μας οι επίσημοι. Θα έχουμε μαζί μας ένα πολύ καταξιωμένο και πολυβραβευμένο συγγραφέα, τον κύριο Παπαθεοδούλη τον Αντώνη. Είναι ένα νέο άτομο με μεγάλη, έτσι, στον χώρο του βιβλίου, μεγάλη παρουσία και πάρα πολύ επικοινωνιακός με τα παιδιά. Τα παιδιά νομίζω θα ενθουσιαστούν μαζί του. Ο Πίγασος, ο οποίος έχει φύγει τη νύχτα εκτάκτος για τη Ρωσία, θα φέρει στα παιδιά ένα ταινιάκι, ώστε να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χώρα αυτή την οποία τιμούμε. Το βίντεο το έχει επιμεληθεί το κείμενο η κυρία Ντίνα Ξίδη. Όλες αυτές είναι ευγενικές συμμετοχές και θα πρέπει εδώ να τους ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές που συμβάλλουν για αυτή τη γιορτή. Το απόγευμα, επίσης, σας επιφυλάσσουμε ακόμα μια μεγάλη έκπληξη. Με την ευκαιρία των εγγενείων της έκθεσης «Η Παναγία της Ορθοδοξίας» από το Χάνδακα στην Αγία Πετρούπολη, που θα γίνει στην Πινακοθήκη φυσικά, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε το συντοπίτη μας Παύλο Ορκόπουλο, ο οποίος θα διαβάσει κείμενα Καζαντζάκη και συγκεκριμένα από το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στη Ρωσία». Τιμώντας συγχρόνως και το έτος Καζαντζάκη φέτος, σαν κέντρο πολιτισμού βεβαίως έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε και αυτό. Θα διαβάσει λοιπόν ο Παύλος κείμενα Καζαντζάκη στην αίθουσα που θα έχουμε τις ρώσικες αγιογραφίες στην Πινακοθήκη. Τελειώνοντας το Σάββατο, πηγαίνουμε στην Κυριακή το πρωί. Στο θεατράκι του Δήμου, στο Μικρό Θέατρο, ο Ελληνορωσικός Σύλλογος Φιλία με τα παιδιά του θα παρουσιάσουν ένα παραδοσιακό ρώσικο παραμύθι. Το καλαμπόκ είναι το δικό μας τηγανόψωμο. Και αφού τελειώσει αυτό, θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε στο Λαογραφικό Μουσείο, να γευτούμε το καλαμπόκ, να πάρουμε μαζί μας έτοιμη ζύμη να την ψήσουμε και στο σπίτι μας. Ωραία. Και συγχρόνως να πιούμε πολύ ωραίο ρώσικο τσάι από σαμοβάρι και να γευτούμε και ρώσικες λιχουδίτσες. Κουλουράκια, τα οποία, να σας τα διαβάσω, επιτρέψτε μου, τα λένε μπούμπλικοι, αυτά θυμάμαι στην πρώτη φάση, τα υπόλοιπα ας έρθετε, είναι έκπληξη να τα γευτούμε εκεί. Και έτσι λοιπόν, με μια γευστική απόλαυση, θα κλείσει η φετινή 7η γιορτή, η οποία είναι αφιερωμένη στην Ρωσία και βέβαια είναι πολιτισμός. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να γνωρίσουν μια χώρα, να γνωρίσουν έναν συγγραφέα εξαιρετικό και φυσικά να γνωρίσουν άλλη μια φορά τα βιβλία και να προωθηθεί με αυτόν τον τρόπο η φιλαναγνωσία. Και μια ερώτηση που μου την κάνετε και στη μεταφέρω. Τα παραμύθια θα είναι στα ελληνικά ή στα ρώσικα? Θα είναι στα ελληνικά, αλλά θα έχουμε και παιδάκια μικρά τα οποία θα μεταφράζουν λίγο και στα ρώσικα. Θέλαμε να το δείτε εκεί, φυσικά πάντα στα ελληνικά για να επικοινωνούμε στα παιδιά και να μπορούν να επικοινωνούμε με τα παιδιά και να το αντιλαμβάνονται, αλλά και για τους Ρώσους και για να τους τιμήσουμε θα έχουμε και μετάφραση στα ρώσικα από μικρούς Ρώσους χοροδούς, από μικρές Ρωσίδες χοροδούς.
Επειδή τα τελευταία χρόνια παρευρίσκομαι σε αυτές τις γιορτές, βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια που ενδιαφέρονται. Η αίθουσα είναι μικρή. Σας έχει προβληματίσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον? Ναι, πολύ. Φέτος θα βάλουμε και μια οθόνη έξω για να έχουν τη δυνατότητα όσοι δεν θα είναι εκεί να το παρακολουθήσουν. Και θα δούμε τώρα. Ίσως επόμενες φορές να το κάνουμε με ανοιξιάτικο καιρό και να το κάνουμε έξω. Τι να πω. Θα δούμε πώς θα γίνει. Παρέλειψα φυσικά να τονίσω και το... Όχι φυσικά, παρέλειψα και ζητώ συγγνώμη. Να τονίσω την παρουσία της Μπαντίνας που θα καλωσορίζουν τα νεαρά παιδιά της Φιλαρμονικής που θα καλωσορίζουν τους καλεσμένους μας, τους γονείς και τα παιδιά. Και βέβαια και τα παιδιά της παιδικής χορόδιας που θα έχουν ένα σημαντικό ρόλο σε όλη τη γιορτή. Και φέτος ο Άντερσεν θα είναι εκεί με τον Γιάννη Παπαγιανόπουλο σε πρωτεύοντα ρόλο και πιστεύουμε να το απολαύσετε. Θα τα πούμε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ναστούλη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.